Σαν τι δώρο. Την άφερα. Τι δώρο. Έφερα. Δώστε μου λίγο. Τώρα. Να σου πω, αυτό το ποτήρι γιατί το έχει εδώ μέσα το βάζει. Γιατί. Για να ρωτάς. Δείξε εδώ, γιατί ωραία. Με σκουπίζεσαι. Όχι. Αχ, έχω τέτοια, δεν το λες τόση ώρα. Για εδώ. Πάει, πάει και αυτό το γύρισμα. Και πάω να κάνω έκπληξη στους γονείς μου. Δεν τους έχω πει ότι έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρει βασικά μόνο η μαμά, δεν το ξέρει κανένας άλλος από την οικογένεια. Έκπληξη στον μπαμπά, στον Δημήτρη και στο Μάη. Και στη Γιούλια. Μόνο η μαμά του. Τι κακός που είσαι, ρε! Μια ζωή ο κέφαλος, όλο λέει όλο κακίες. Λέει ότι κανείς δεν θα είναι σπίτι να με περιμένει. Είμαι το multitask το ίδιο. Εδώ ανεβαίνει βίντεο και πήγα να πάρω και μια τουρτίτσα σοκολατίνα που λατρεύει μαντλίνα μου για να είναι διπλή έκπληξη. Αυτή τη ρώτηση τη λέψα. Αυτή μου το είπε, αλλά εγώ ήθελα να την κάνω και έκπληξη. Δεν περιμένω να της παίρνω ολόκληρη τούρτα. Μπορεί να, να πιστεύει ότι θα της πάω απλά μία πάστα. Όχι. Της έχω ολόκληρη τούρτα γιατί είμαι η καλύτερη κόρη του κόσμου. Μη ζηλεύεις που δεν είσαι η καλύτερη κόρη του κόσμου. Λάκια. Καλά εσείς. Σου κάνω έκπληξη, δεν ξέρω να κάνω. Σου κάνω έκπληξη. Wow, καλώς. Μόνη σου είσαι! Ναι, μόνη σου είσαι! Μόνη σου είσαι! Τι κάνεις, καλώς όρισες! Τι μόνη σου ρε μαμά! Μόνη μου. Κι εγώ τι ήθελα να κάνω! Τι μάθες, τι ήθελα να κάνεις! Έκανα ολόκληρο θεατρικό ρε για να κάνω έκπληξη και μου λες μόνη μου είμαι! Η κάτω η πόρτα ανοίγει! Ο Δημήτρης, καλά, και δεν ήρθε σε χωρίς. Το ήξερες σε ένα κολόπεδο. Όχι. Δεν το ήξερε. Ε? Όχι. Δεν το ήξερε. Το ήξερες. Αφού θα μου λέγε, έλα μια μέρα νωρίτερα, ρε, να πάμε και στο... Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω πότε θα έρθει, δεν το γελάμε. Μην κοιτάτε. Είμαι μάκρυ πότα, ναι. Θέλω να πω τίποτα. Τι ήταν αυτό. Για ποιο ψήνεις, νομίζεις, για αυτούς. Το ήξερε η μαμά. Ναι. Το ήξερε η μαμά. Καλά. Η μαμά ήταν στο κόλπο. Πάρε κάτι για να σου πράγει τώρα με τη γιαγιά, θα πηδήξει η γύρη. Ήρθα Βαΐ. Δεν ξέρω πού ήρθα Βαΐ. Τι χάσαμε. Εσείς, συγγνώμη, πιστεύατε ότι ψήνουμε για εσάς. Όχι φυσικά, για μέρα ψήνουμε. Και μάλιστα να σε πω κάτι, λέω, γιατί είναι τόσο πολλά, ποιος θα φαγητά βγάλει τόσο πολλά η μαμά. Και θα δούμε και τη γιαγιά. Αν ψυγραμμίστηκαν τα άστρα δηλαδή. Ναι, ήρθα, εμφανίστηκα. Δεν ξέρω, και είναι με τη γιαγιά, λέει, και πίνει καφέ. Ναι, μπορεί, μην είναι φίλε. Τζα! Νιά! Πολύ μου κορίτσι μου, έφυγες! Τι έφυγα! Έφυγες από την Αθήνα και ήρθες εδώ! Έφυγες από την Αθήνα! Και ήρθα εδώ! Ναι! Ναι, βρε! Εσύ είσαι... Α, η Θωμαή! Δεν είναι η Θωμαή! Καλά ρε γιαγιά, είναι δυνατόν! Η Έλενα είμαι ρε γιαγιά! Η Έλενα, ναι. Θα σε λέω η Έλενα, είσαι και όχι λες. Α, σε βλέπει κόσμος, ρε, μην λες ψέματα στην κάμερα. Τώρα ήρθες. Ναι! Να τώρα μόλις. Α, κορίτσι μου, λες η γιαγιά. Έκανε λόγο. Κορίτσι μου, λίμπου. Καλό μου, Ζακ.
Όλο σε θυμάμαι. Σε όλη τη ηλικία. Εσύ έκανα ψέματα για να είναι έκπληξη, ρε γιαγιά. Για να είναι έκπληξη, σου πω ότι δεν θα έρθω. Α, για έκπληξη. Ναι. Λοιπόν, και δείτε... εγώ είπες, έχω δουλειά πολύ και λίγο. Για έκπληξη, είπα ψέματα. Ποια είναι η αγαπημένη γονή? Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Όχι, από το πλήθος των φωτογραφιών θα καταλάβεις ποιος είναι ο αγαπημένος. Oh. Πάμε λίγο. Εντάξει, έχουμε γιο άντρα, έχουμε εγγονό. Έχουμε εγγονό στα 18, έχουμε εγγονό στη λαϊκή, έχουμε εγγονό στο στρατό και δεύτερη στο στρατό. Oh, και κάπου έχουμε και εγγονό μωρό. Δεν βρίσκω τώρα. Τι να τα κεράσω τα παιδιά μου. Ξεκινήσατε χωρίς εμάς. Α, παράκι, ωραία. Τι με έκανες? Τι σε έκανα? Η Θαμαή? Έφυγε. Πού πήγε? Έφυγε, σου είπε, Έλενα. Και ήρθε η ώρα να πούμε βόλτα με το Μανουλίνο. Έχει μεγαλώσει η μέρα, την ευχαριστιόμαστε. Και είμαστε στην παλιά πόλη. Στην Άνω Πόλη. Έλα εδώ. Ανα, γιατί εγώ τι λέω όλο? Τσινάρι. Στην περιοχή Τσινάρι. Ναι. Άνω Πόλη, παλιά πόλη. Άνω Πόλη. Είναι η παλιά πόλη. Αυτό δεν είναι, το βάζει δεν είναι. Τώρα θα περάσουν. Απίστευτο, ήθελα να σας δείξω λίγο το στενό, αλλά θα περάσουν όλα τα μάξια τώρα. Άρα, Άνω Πόλη και παλιά πόλη είναι μαζί. Δεν έχει παλιά πόλη, είναι η Άνω Πόλη. Ωραία. Παλιά σπίτια. Είναι παλιά σπίτια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το. Είναι πολύ. Αυτή η γωνία εδώ πέρα είναι τόσο cute. Πολύχρωμη, ναι. Η μαμά λέει γραφική, εγώ λέω cute. Είναι τα generation gap. Είναι τα κενά μεταξύ γενεών. Cute είναι το γλυκό, έτσι δεν είναι? Cute είναι το γλυκό. Όχι, το μορφούλι, το γλυκούλι. Νομίζω το γλυκό του sweet που λέμε. Sweet γλυκό, όχι με αυτή την έννοια, ότι είναι γλυκούτσικο. Εδώ έχω βγάλει ωραία φωτογραφία σε αυτή την πόρτα. Πριν χρόνια με την Νατάσα. Και εδώ πάμε απότομα. Τι ωραία τα σπίτια, πάντα μου αρέσαν τα σπίτια εδώ, πάντα. Έτσι που είναι παλιά και με τα ξύλινα παράθυρα. Διατηρητέρα. Δεν επιτρέπεται εδώ να χτίσουμε υποδομές. Α, για κάνε μας λίγο. Τα σπίτια είναι καινούρια, αλλά είναι με το παλιό το στυλ. Χτισμένα. Δεν επιτρέπονται να σηκωθούν οικοδομές και ό,τι είναι που δεν είναι στο παλιό το στυλ. Ήταν πριν βγει ο νόμος ότι η περιοχή είναι. Πώς το λένε αυτό? Προστασία, όχι κάπως έτσι. Ναι, ότι είναι. Τα σπίτια που θα χτιστούν πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δόμηση. Το στυλ να είναι το ίδιο, ας πούμε. Uh-huh. Δεν μπορείς να χτίσεις ό,τι θέλεις. Okay. Τι ωραία που έχω ξένα εγώ τη Μανούλια. Όπως πατάνε, μαμά. Ποιος ξέρει και ποιον ισχύει. Ναι, να τραβάξεις πάλι στο βίντεο. Αριστοτέλος. Είναι Αριστοτέλος, golden hour. Ναι, κοίτατε ωραία που γράφει ο ήλιος στο δέρμα μας. Ναι, στο δέρμα. Τέλειο, τώρα θα σας δείξουμε που θα πέφτει κιόλας. Έχει μεγαλώσει η μέρα, μας έχει χαρούν, μας έχει χαρά. Πού δεν θα πάμε, προς τα πού? Για πες. Η μαμά θέλει να φάει κάτι γλυκό, θέλει να φάει μια βαφλίτσα και εγώ θέλω να πάω μια κρεπούλα. Να κάνω μια γουρουνιά. Για να καταλάβετε από ποιον πήρα αυτές τις γουρουνιές. Ποια μου τις πέρασε στο DNA. Ναι. Πριν καν βγω σε αυτόν τον κόσμο, είχα ήδη περασμένη γουρουνιά στο αίμα. Έτσι. Και να φανταστείς ότι μικρή δεν έτρωγε σοκολάτες καθόλου. Άρα ποιος θέλει. Μετά τα 6-7 άρχισες να τρως. Μετά τα 6-7, εσύ φταίς γι' αυτό. Εγώ, δεν έπρεπε να μ' αφήσεις. Δεν σου έδινα με το ζόρι. Bad parenting. Έπρεπε να σε έχουν μαζέψει. Τι λέει για τη μάνα της? Όχι μωρέ, την πειράζω. Η καλύτερη μανούλα του κόσμου. Κοίτα τι ωραία, έχουμε στο background τα φώτα και τους κάγκουρες. Υπάρχει πιο ωραίο ηλιοβασίλειο από ότι αυτό εδώ στην πόλη μου? Δεν νομίζω. Καραβάκι. Ο λευκός ο πύργος. Τη μανούλα μου. Μαμά, λέω να σου αγοράσω αυτό εκεί πέρα, ένα από αυτά ψηλά, να μην έχει και πολύ φασαρία. Ναι, ναι. Γιατί έχει μεγάλα παράθυρα, θα βλέπεις έξω. Ωραία, να απολύνται, να πάρουμε. Ναι. Ένα, εντάξει, αν θες παίρνουμε και ένα δεύτερο, δεν είναι πρόβλημα. Όχι, όχι, ένα νομίζω είναι αρκετό. Ένα αρκετό, κάπου μεγάλο φαίνεται, όλο τζάμι γύρω γύρω. Δεν θα χρειάζεται καν να βγαίνεις, θα ράζεις εκεί τον καφέ σου, ησυχία. Η
Λοιπόν, Μανολινό, να του δείξω τη βιβλία του πήρα. Είμαι στις 3 θα γράψω. 3 δεν ξέρω, πότε παίζεις. Στις 15, Να σε βοηθήσω να το γράψω γρήγορα. Αύριο στις 15 τι? Το μεσημέρι. Α, ότι αυτό, στις 15, αυτό, ότι εσένα σε ενδιαφέρει αυτό, ότι αύριο στις 3 στο Sky. Στο... Το βάζω ωραίο λευκό. Έτσι. Ωραία, είσαι κούκλα, είσαι. Τέλεια. Λοιπόν, θα τους δείξω τώρα τι βιβλία πήρα. Α, δεν δείξα τι βιβλία που πήρα. Ξεκινάω, καταρχήν πήρα ένα κινέζικο ημερολόγιο που μάθω να το διαβάζω στο site μάλλον. Δεν ξεκινάει καλά εγώ. Έχει τους 12 μήνες και κάθε μέρα λέει διάφορα. Να ξέρεις τι μέρα είναι, ας πούμε, κάθε μέρα. Καλή γιατί, γιατί. Καλή για καινούργια ξεκινήματα. Καλή για... Α, τι ωραίος ο ουρανός ροζ, παιδιά, δείτε λίγο. Πάρτε λίγο ροζ ουρανό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ροζ μου μπλε. Πέρο. Ξέρω το δικό μου ποσό. Παιδιά, δεν υπάρχει. Κάτσε να βάλτε ένα παιδί να σας το δείξω, γιατί νομίζω δεν φαίνεται καλά. Λες και είναι ο ουρανός της Μπάρμπι. Δείτε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Και πήρα και κάτι βιβλία για Feng Shui. Ξεκινάω με το Feng Shui για τον πλούτο. Κατάλαβες βασικές αρχές, πώς να μαζέψεις την καφρά. Ένα Feng Shui σε 10 απλά μαθήματα, το οποίο μου άρεσε γιατί έχει εικόνες. Και το θέλω πολύ για το παλιούρι αυτό που θα ετοιμάσουμε. Έχει εικόνες. Ναι, έχει δηλαδή πώς να είναι τα δωμάτια μέσα, τι να επιλέξεις, τι να μην επιλέξεις και εξηγεί, κοπελιά. Ένα άλλο μικρό Feng Shui στην εργασία. Θα σου πω τυχαία, ανοίγω ένα και διαβάζω. Ναι. Καθίστε στη σωστή κατεύθυνση για να προσελκύσετε καλή τύχη. Αν κάθεστε αντικρίζοντας μία από τις τυχερές κατευθύνσεις της ομάδας σας, ανατολική ή δυτική, οι ευκαιρίες σας και η προαγωγή βρίσκονται μπροστά σας. Το να κάθεστε αντικρίζοντας την κατεύθυνση της άλλης ομάδας θα σας φέρει κακοτυχία. Θέση σε προαγωγή. Μπαίνετε πάντα από την μπροστινή κύρια πόρτα. Κάθε πρωί να μπαίνετε στο χώρο της δουλειάς σας από την κύρια είσοδο του κτηρίου. Αυτό σας το συστήνω ιδιαιτέρως αν ο προσανατολισμός του κτηρίου είναι ευίωνος. Χρησιμοποιήστε κάποια πλαϊνή πόρτα μόνο στην περίπτωση που δηλητηριώδη βέλη ταλαιπωρούν την κύρια πόρτα. Τι δηλητηριώδη. Ευίωνος τι σημαίνει. Ευίωνος. Με καλό ιονό. Κύρια πόρτα. Α, ναι, κύρια πόρτα να κοιτάει. Αλλά ποιος ξέρει ποια είναι. Όταν έχετε στην πλάτη σας την πόρτα, μπορεί να σας προδώσουν, να σας κοροϊδέψουν, να σας χτυπήσουν πισόπλατα. Η καλή εργασιακή τύχη απουσιάζει εντελώς. Αυτό είναι για εργασιακά. Και πήρα και ένα πολύ ωραίο με αριθμολογία. Θα σου πρώτο επίθετό σου και το όνομά σου, τι συμβολίζει. Όχι τώρα, θέλει χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή θα το κάνει. Βαριέμαι λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αυτά. Γνωμούλη για τα βιβλία που διάλεξα. Γνωμούλη. Σταυρό, τι ζώδιο κινέζικο είναι η μαμά. Εγώ, ας πούμε, που είμαι 96, είμαι ποντικός, είμαι ράτ. Η μαμά που είσαι, να πω πότε είσαι, δεν το λέω, θα το γράψω. Δεν το λέμε, γράψω. Το λέμε, δεν παιδιάζει. Είσαι μαϊμού. Θα το βρούμε, τα παιδιά θα το ψάξουν να βρούμε σε ποια χρονιά είναι. Δεν είναι, είναι ανά 8-7 χρόνια. Μπορεί να είσαι και 8 χρόνια μικρότερο. Η μαμά μου είναι μαϊμού. Είναι μια μαϊμού, ναι, και άλλη φορά νομίζω το. Ο μπαμπάς τι είναι? Ο μπαμπάς είναι Ταύρος. Φαίνεται. Ωραία. Ο Δημήτρης είναι Δράκος. Φέτος είναι καλή χρονιά για τον Δημήτρη. Και για μένα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ κάτι ξέρεις και μας έκανες ανά 4 χρόνια. Αυτά πάνε καλά μεταξύ τους. Όχι, κάθε χρόνο αλλάζουν, αλλά η Θωμαή περίμενε. Α, μαϊμού. Και η Θωμαή. Και εσύ και η Θωμαή μαϊμούδες. Μαϊμούδες και οι δύο. Εντάξει, μαμά, μπορούσες και αλλιώς να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου. Ζηλεύω. Ζηλεύω το κορίτσι μου. Δεν υπάρχει αγαπημένη. Παιδιά μου στο όλο. Απλά με άλλα έχεις πιο άλλα κοινά, με άλλα έχεις άλλα κοινά. Άντε καλά να το δεχτώ. Έτσι, ενώ τα κάνεις παιδιά, δικά σου το καταλάβεις. Σαν τον μπαμπά που λέει, όποιο δάχτυλο κι αν μου κόψουν το ίδιο το πονέσου. Γιατί, αμφιβάλλεις. Όχι, δεν αμφιβάλλω. Τι ωραία στα χέρια έχεις. Έτσι, αυτό πάντα. Α, και κάτσε να δούμε η μαϊμού με ποιους είναι... Φοντεριάζει.
Δεν το πιστεύω. Τι? Οι μούδες ταιριάζουν με δράκους και με ποντίκια. Μόνο με τους τάβλους που ταιριάζεις. Τέλεια. Καλά πάει αυτό. Άρα γι' αυτό εμείς ταιριάζουμε στα τετράδα. Ταιριάζουμε. Ναι. Άκου να δεις και δεν μας φαινόταν. Βίβες, τον τάβλο θα διώξουμε. Ο μπαμπάς τώρα θα πάμε τον γιο του στο σπίτι. Όχι, δεν ταιριάζει με εμάς. Α, η γιαγιά. Ποια χρονιά είναι η γιαγιά? 30. Έχει τα 80, στα 90. Θα πάρω τον μπαμπά. Ω, δείτε και τι ήρθε. Ω, έλα το χαμός. Α, δεν ήρθες μαμάς. Όχι, σε ένα λεπτάκι. Αχ, έρχεται για τις μαμάς ένα λεπτάκι. Κάτσε, θα πάρω τον μπαμπά. Ο αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος. Με ποιον μιλάει? Καλά, θα μάθω και θα σας πω. Έλα, μπαμπά. Με πήρες τηλέφωνο? Ναι, σε πήρα. Να σε ρωτήσω λίγο. Θα με ρωτήσεις. Η γιαγιά, ποια χρονιά γεννήθηκε? Ναι, ναι. Περίμενα να σου πω το άμκα της. Α, ναι. Τι? Έλα, ναι, σε ακούω, σε ακούω. 19-11-34. Το 34, έγινε, έλα, ευχαριστώ. Τον 11-19-11-34. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, 19, μια μέρα πριν το τέτοιο. Ναι, έγινε, το έχω, έλα. Γιατί ρωτάς? Κάτι τσεκάρω στο ίντερνετ, φιλάκια. Άρα, γεια, γεια. Λοιπόν, το 34, γιαγιά, για να δούμε. 1934 Chinese Zodiac. Λοιπόν. Α, σκύλος είναι η γιαγιά. Να σου πω με ποιους θα πάνε καλά. Λέει ότι είναι ειλικρινής, ευγενικός, προσεκτικός, πιστός, να τον εμπιστευτείς, σκέφτεται τους άλλους, κατανοητικός. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Γιατί δεν λέει κανένα αρνητικό. Ξύλινος σκύλος κιόλας. Γιατί ξύλος? Έχουν και διάφορα στοιχεία. Έχουν το ξύλο, το νερό, το τέτοιο. Αυτό το έχουν όσοι γεννήθηκαν το 34 και το 94. Σκέψου, βγαίνει ακριβώς. Εδώ λέω ότι είναι πολύ ευγενική αυτή η άνθρωπη. Ναι, δεν πάμε καλά εμείς μαζί της. Αυτή ταιριάζει με τους λαγούς και με τις τίγρες. Άρα αυτό ναι. Πόσο ζωή? Πάρα πολλά. Είναι ολόκληρος κύκλος, κοίτα. 12. Ναι, ναι, 12. Έχω να πάρω λεωφορείο παραπλήτερο. Μανολίνο. Πες μου πώς είναι, τι παίζεις, πού το κάνεις. Τζα, πετύχαμε και τη θεία. Είμαι εδώ με τη θεία και τη μανούλα. Και πού πάμε? Πού πάμε? Πού πάμε? Πάμε στους φίλους μας, τη Βάσια και το Φώτη. Να τους δούμε, να αράξουμε. Και αυτά. Σε λίγο στρίπεις, μην αγχώνεσαι. Αγχώνω, δεν θα πω που στρίπει. Ναι, γιατί τα λες τελευταία στιγμή. Καλά κάνω. Γιατί πρέπει να σε πάντα σε ετοιμότητα. Μαζί σου, ναι. Ναι, έτσι πρέπει. Έχεις ακόμα 200 μέτρα για να πας στη δεξιά. Έμαθα ότι μας αρέσει η Πέπα. Έχει μεγάλη δυναμή, θύμιζε. Πέπα, Πέπα, χυμό, Πέπα. Γύρνα, γύρνα, γύρνα. Ακυράλη. Πέπα, να ζωγραφίσουμε. Τι δεν είσαι. Αυτή. Αυτή είναι. Αυτή είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια και... Έλα και οι πίτσες. Μας φροντίζει το κορίτσι, μας φροντίζει. Εδώ, παιδιά, στη γειτονιά, έχει ένα μοβ φως, με αποτέλεσμα όλη η γειτονιά να είναι μοβ. Λες και παίζουμε σε ταινία. Λες και είμαστε... Ποιο παιχνίδι είναι? Όχι, γραφούν έτσι μοβ τα γραφικά. GTA, πώς το λένε, που είναι στο δρόμο. Σαν Αντρέας. Είναι σαν να είμαστε... Α, και όλα τα φώτα είναι μοβ. Παιδιά, πρέπει να κάνανε λάθος και να πήρανε λάθος λάμπες. Παιδιά, είναι όλος ο δρόμος μοβ. Είναι αστείο. Θα μπορούσαμε να παίζουμε σε ταινία με τέτοιο φωτισμό. Αυτό δείχνει τι γειτονιά είστε. Τι γειτονιά είμαστε? Όπως κατάλαβα, άλλη φορά, όταν θα θες να λες τις κακίες σου, θα τις λες δυνατά να καταγράφονται. Δεν θα κάνω εγώ τον ήχο μετά στο μοντάζ, τέρμα δυνατά για να ακούγονται οι κακίες που πετάς. Εγώ τι είπα? Ξέρεις πολύ καλά τι είπες. Δεν το είπες καθόλου φωναχτά. Μια χαρά δυνατά θα είπα. Καλά. Έχει χάρη που είσαι ακόμα στην ανωνυμία σου. Λέω, θα δεις. Το φως δείχνει τι είδους γειτονιά είστε. Τι είδους γειτονιά είμαστε? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οκ. Okay.
Και. Και κάνε ξανά τι έκανες. Κάνε ξανά τι έκανες. Καλά. Αυτό ήταν, πήγαμε και στα παιδιά. Περάσαμε ωραία, φάγαμε, ήπιαμε. Και ήρθε η ώρα για... Νάνι. Ήρθε η ώρα για Νάνι. Οπότε ναι, εμείς το λέμε το πρωί. Καληνύχτα.